Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Σύγκριση με τα ίδια όπλα εννοείται, εδώ αυτά. Εξήγησα τα χαρακτηριστικά τους και την προηγούμενη φορά, οπότε δεν τα ξαναλέω για να μην χάνω χρόνο. Θα τα συγκρίνω σε ένα κουτάκι green cola. Εντάξει. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Για να πάμε να δούμε. Και όπως πάντα, ξεκινάμε από το πιο σιγανό στο πιο δυνατό. Έτσι, γιατί με αυτό εδώ πέρα είναι πιο δυνατό και το έχετε δει και στο προηγούμενο μου βίντεο. Λοιπόν, το έχω ενοπλήσει αυτό έτσι, για να δούμε. Εντάξει, για ψεύτικο όπλο έχει δύναμη, δεν λέω. Εντάξει, καλά τα πήγε. Του κάνει μια πολύ μικρή λακκούβα όπως βλέπουμε. Από μέσα φαίνεται. Νομίζω ναι, εκεί πρέπει να είναι. Πού να φανεί. Τέλος πάντων, ναι. Ωραία, τώρα πάμε να πυροβολήσουμε και με αυτό εδώ πέρα το όπλο. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, πάτησα την παύση γιατί έφυγε μια μπίλια. Η μπίλια που πυροβόλησα με το μονόπλο αυτό και την κυνήγαγα λίγο γύρω γύρω. Αλλά οκ. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι όχι μόνο έκανε πιο μεγάλη λακκούβα να πω ότι είναι αυτή εδώ πέρα, έτσι. Φαίνεται κιόλας. Πίεσε και τον τενεγεδάκι μέσα και από εδώ πέρα φαίνεται. Νομίζω. Πού να φανεί, τέλος πάντων. Εγώ το πιέζω, το νησιώνω, δείτε εδώ πέρα, εδώ, έτσι. Δείτε και εδώ. Καμία σχέση. Το όπλο αυτό εδώ πέρα που είναι και πιο δυνατό είναι το K29, το ξαναλέω, έτσι, K29 M3000. Έχει πιο πολύ δύναμη αυτό από αυτό και βλέπετε εδώ πέρα και τη λακκούβα που έχει κάνει. Αυτό ήταν το βίντεο μου παιδιά και τώρα. Να σας άρεσε κάντε like, subscribe, τα γνωστά δηλαδή και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Γεια σας.